σε ένα παιχνίδι όπου χτύπησαν καρδιές, ειδικά στα τελευταία λεπτά, από τη στιγμή μάλιστα που ξεκίνησε το παιχνίδι, προηγήθηκε πολύ γρήγορα ο Απόλλων Σμύρνης. Ο Απόλλων Σμύρνης, ο οποίος είχε μία από τις καλύτερες άμυνες πανευρωπαϊκά μέχρι χθες, είχε δεχθεί μόλις 3 γκολ. Η ΑΕΛ από την άλλη, μετά από 5 αγωνιστικές χωρίς νίκη, ήθελε οπωσδήποτε το τρίποντο. Βλέπουμε εδώ στο 12ο λεπτό ο Ζεκίνη, ο οποίος έψαχνε τον γκολ, φαινόταν από τις κινήσεις του εντός του αγωνιστικού χώρου, εκτελεί το φάουλ στο 12ο λεπτό. Θα βγάλει ο Κοταράς, ο οποίος ήταν καλός χθες. Και εδώ βλέπουμε μία φάση από την πλευρά του Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Χιτζίδης ήταν αυτός που εκτέλεσε το φάουλ. Ο Σέρεμετ θα διώξε κόρνερ. Και έχουμε φτάσει στο 26ο λεπτό. Εκτελείται το φάουλ σε μία φάση που θα μπορούσε να βγει. Σηκώθηκε πιο πολλά από όλους ο Δηληζήσης και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σέρεμετ. Έκανε το 0-1. Φανταστείτε τι ψυχολογία από εκεί και πέρα επικρατούσε στο γήπεδο, με την ομάδα της ΑΕΛ να μην έχει πάρει την νίκη εδώ και 5 αγωνιστικές και να βλέπει και τον Απόλλωνα Σμύρνης να προηγείται στο σκορ στο 26ο λεπτό. 0-1 λοιπόν το παιχνίδι και έχουμε περάσει το δεύτερο ημίχρονο. Δεν πέρασε πολλή ώρα, 12 λεπτά μόλις. Γίνεται ένα σούτ εδώ, μια προσπάθεια από τον Τσιμπάμπα, ο οποίος πέτυχε και τον νικητήριο γκολ χθες για τους Βυσσινοί. Και στο ένα σούτ εδώ στο 51ο λεπτό είδαμε από τον Κογκολέζο επιθετικό της ΑΕΛ. Στο 57ο λεπτό θα βγει η σέντρα από τον Παπαγεωργίου. Μία γυριστή κάπως κεφαλιά από τον Μπράνκο Ζεκίνια. Θα γίνει το 1-1. Έξαλλοι πανηγυρισμοί πραγματικά στις κερκίδες του ΑΕΛ FC Αρίνα. 1-1 λοιπόν η ΑΕΛ. Αναζωπηρώνονται οι ελπίδες της για κάτι καλό. Ο Παπαγεωργίου τη σέντρα. Βλέπουμε σε επανάληψη το τέρμα, το πρώτο τέρμα των Βυσσινοί. Φαντάζομαι, Νίκο, έγινε χαμός στον πάγκο εκείνη τη στιγμή, έτσι. Εντάξει, ναι. Βγήκε όλη η ένταση. Είναι λογικό. Σε αυτό το σημείο που μπήκε το γκολ και βλέπαμε ότι στη συνέχεια το παιχνίδι μας πηγαίνει, ήταν πολύ σημαντικό για μας. Εδώ βλέπουμε την αποβολή του Μιχάλη Γιώγα, ο οποίος ρωτήθηκε γιατί αποβλήθηκε από τον διαιτητή, τον κύριο Σελίμο, ο οποίος σχολιάστηκε αρνητικά. Μία φάση εδώ για την ομάδα του Απόλλωνα, ο Σέρεμετ, αν και πεσμένος κάτω, θα γλιτώσει τα χειρότερα. Δεν παραβιάζεται για δεύτερη φορά η αιστεία του. Και αν δεν κάνω λάθος, έχουμε φτάσει στο 68ο λεπτό και πάλι ο Παπαγεωργίου με την μπάλα, όπως βλέπουμε εδώ, θα περάσει το Τσιμπάμπα. Αίσθησή μου είναι ότι αν το πιάνει λίγο ψηλότερα το σούτ, θα έφυγε κατευθείαν out. Ήταν το ιδανικό ύψος για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Κοταρά και να κάνει το 2-1. Μεγάλη ανάσα για τους Βυσσινοί αυτό το τρίποντο. Γιατί όπως είπαμε, μπορεί να είναι δύσκολη η κορυφή, βέβαια ποτέ δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς τίποτα, αλλά η είσοδος στα play-off αποτελεί στόχο για την ΑΕΛ, με όποιες ιδιαιτερότητες υπάρχουν στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Και έχουμε φτάσει στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Γίνεται το λάθος εκεί από τον Σέρεμετ, ωστόσο προσπαθεί να γυρίσει. Ο Παπαγεωργίου σταματά την μπάλα πάνω στη γραμμή, αλλά χρησιμοποιεί το χέρι του. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Μπορεί να μιλάει εκεί με τον διαιτητή, αλλά είναι αποβολή, είναι ο κανονισμός έτσι. Ήταν σε προφανέστατη θέση για γκολ ο παίκτης του Απόλλωνα Σμύρνης. Εκτελείται, βρίσκει μπάλα στο χέρι του Σέρεμετ, πηγαίνει στο οριζόντιο δοκάρι, ανακούφιση πλήρη στο γήπεδο. Βλέπουμε πρώτος πήγε ο Νίκος ο Καρανίκας εκεί για να συγχαρεί τον Ντίνο Σέρεμετ και ακολούσαν και οι υπόλοιποι παίκτες της ΑΕΛ. Όταν είδες την μπάλα να στείνεται, Νίκο, τι είπες? Άσχημα τα πράγματα, ε. Εντάξει, εννοείται. Στο τόσο πάθος, τόση έγινε η ανατροπή και φτάνεις τώρα στο τελευταίο λεπτό να περιμένεις από τα 11 μέτρα να δεις τι θα γίνει. Είναι... Καταλαβαίνετε εκείνη τη στιγμή. Φαντάζομαι ο Ντίνος Σέρεμετ άκουσε τα καλύτερα μετά μέσα στα αποδυτήρια. Μετά από αυτή την επέμβαση. Εννοείται, αν δείτε μόλις απεκρούει, βγάζει κάτι κραυγές, πιστεύω ακούστηκαν. Καλά, αυτή η φάση γίνεται στο δεύτερο λεπτό, σε νεκρό χρόνο δηλαδή. Είναι για εμφράγματα. Πέναλτι, κακό συνέστημα εκείνη την ώρα και απογοήτευση και αμέσως μετά χαρά. Είναι από αυτά τα μοναδικά πράγματα που, εναλλαγή συναισθημάτων που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο. Δεν νομίζω ότι πίστευαν πολύ χθες, Θεοδόση και Σπύρο, στο LFC Arena, πως η ομάδα όταν δόθηκε το πέναλτι, δικαίως δόθηκε το πέναλτι, αλλά και ο Θανάσης Παπαγεωργίου δεν μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο εκείνη τη στιγμή. Πήγε η μπάλα πάνω στο χέρι του και αναγκαστικά και ο διαιτητής, ο οποίος δεν ήταν και τόσο καλός, αν το πούμε έτσι, από την άλλη
Η ΑΕΛ ήταν καλή χθες. Μπήκε και ο Ζουρούδης, ο οποίος έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία. Έδειξε ότι μπορεί να προσφέρει σε αυτή την ομάδα. Πάνω απ' όλα πάντως, οι παίκτες ΑΕΛ, και θέλω να με διορθώσω αν κάνω λάθος, Νίκο, έδειξαν ότι δεν επηρεάζονται από σενάρια, γιατί ακούστηκαν διάφορα σενάρια. Και για παίκτες και για όλη την ομάδα αυτή την εβδομάδα, έτσι. Εννοείται, όπως τόνισε χθες και συνέντευξη τύπου ο αρχηγός μας, ο Κώστας Νεμπεγλέρας, περάσαμε μια εβδομάδα όλοι μέσα στην ομάδα, θα έλεγα πίεσης. Ήταν απολύτως λογικό, ερχόμασταν από συνεχή σε ανεπιτυχή αποτελέσματα και αυτό το παιχνίδι για μας ήταν πολύ σημαντικό. Από τη στιγμή που ήρθε έτσι η ροή του παιχνιδιού, δεχτήκαμε ένα γκολ και μετά ανατράπηκαν όλα. Έφυγε το άγχος. Έφυγε το άγχος και... Μάλιστα. Μπορούμε να πάμε να ακούσουμε τη δήλωση. Πάμε να δούμε, γιατί είχε αρκετό ενδιαφέρον η συνέντευξη τύπου χθες. Περάσαμε μια εβδομάδα με μεγάλη πίεση. Αλλά όμως όταν έχεις παίξει σε αυτή την ομάδα, γνωρίζεις τι σημαίνει πίεση. Αλλά όμως θα πω κάτι. Όχι ρελαμόγιο μάνατζερ, όχι ρελαμόγιο δημοσιογράφε, δεν θα με φας από την ομάδα της καρδιάς μου, γιατί με στηρίζει ο κόσμος και με αγαπάει ο κόσμος. Είμαι εδώ, είμαι ο Μιχάλης Σωσιώγας, έχω υπηρετήσει αυτή την ομάδα, την υπηρετώ και δεν θα με φας ρελαμόγιο μάνατζερ. Αρχή λαμόγιο. Δεν ξέρω. Ξέρετε εσείς. Ξέρετε εσείς, παρακαλώ. Πώς σας έχω πει και με ξέρετε, ότι είμαι δίκαιος. Ναι. Ναι. Βεβαίως. Ξέρετε κάτι. Στο προηγούμενο παιχνίδι αναλάβαμε ένα ρίσκο παίζοντας με κάποια νέα παιδιά. Αλλά όμως εγώ έχω ένα παράπονο. Κανένας δεν με ρώτησε στην προηγούμενη αγωνιστική πώς είδατε, κύριε Ζιώγα, το Δημόπουλο. Ο Δημόπουλος ήταν πάρα πολύ καλός στο παιχνίδι με τα ψαχνά. Όμως χάσαμε. Κάποτε πρέπει να παίξουν και αυτά τα νέα παιδιά. Ο Δημόπουλος σήμερα ήρθε με οτοστόπ από την καρδίτσα, γιατί δεν είχε την οικονομική δυνατότητα ή δεν έχει αυτοκίνητο για να δει την ομάδα του. Τέτοιους ποδοσφαιριστές θέλουμε στην ομάδα μας. Ηρεμήσουμε σήμερα και ήδη υπάρχει πλάνο για το παιχνίδι της Τετάρτης. Θα σκεφτούμε και θα δούμε. Μας προβληματίζει και ο αγώνας της Τετάρτης, γιατί η Λάρισα είναι πολύ μεγάλη ομάδα και θα πρέπει σε όλους τους θεσμούς και με όλες τις ομάδες να αγωνίζεται όπως αρμόζει στην ιστορία της. Αλλά όμως όλοι μας πρέπει να καταλάβουμε ότι δημιουργούμε μια ομάδα με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με οποιοδήποτε κόστος. Αν σε κάποιο σημείο του παιχνιδιού με τέτοια πίεση έδρας και με μια κατάσταση ομάδος η οποία προσπαθεί να πιέσει με όποιον τρόπο βρει, ορθόδοξα και ανορθόδοξα, χάσεις τη συγκέντρωσή σου, είναι φυσιολογικό να μην έχεις ισορροπία πίσω και να δημιουργηθούν πολλά προβλήματα. Δεν πίστεψαμε ποτέ ότι μπορεί να φύγει το σκορ. Γιατί βλέπατε ότι κάθε φορά που έμπαινε γκολ κάτι κάναμε. Δηλαδή, είναι φυσιολογικό μια ομάδα όπως είναι η Λάρισα όταν είναι πιεσμένη και περάσει μπροστά στο σκορ, απευθείας μπαίνει στο μυαλό να κρατήσει το αποτέλεσμα. Θεωρούσαμε ότι, και όπως έγινε και με τη φάση του Διαμάντη, αν θυμάμαι και του Διαμαντίδη που τελείωσε αμέσως μετά το 1-1, έγινε 3-4 λεπτά. Είναι φυσιολογικό μια ομάδα που καίγεται για το αποτέλεσμα όταν κάτι της έρχεται να αρχίσει να μαζεύει. Δεν κρατήσαμε μπάλα. Κάναμε αρκετά λάθη που συνήθως δεν τα κάνουμε. Χάσαμε την αυτοσυγκέντρωσή μας. Είχαμε φάει 3 γκολ μέχρι την 11η αγωνιστική, 12η, αν δεν κάνω λάθος, και φάγαμε 2 σήμερα. Άρα δεν μπορούμε να ελπίζουμε για κάτι στο σημερινό παιχνίδι και δυστυχώς ήρθε το ατυχές αποτέλεσμα για μας. Τώρα στο τέλος θα μπορούσαμε να ισοφαρίσουμε και να πούμε ότι παρόλο που δεν ήμασταν καλοί, πήραμε στο ένα βαθμό. Από την πλευρά μας προσπαθήσαμε μέσα σε αυτά τα 90-95 λεπτά που διέρχεσαι το παιχνίδι να μπορέσουμε να παίξουμε και καλό ποδόσφαιρο και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες και να γυρίσουμε το παιχνίδι. Δεν γίναμε ούτε η Μπαρτσελόνα, αλλά ούτε και τα άσπρα χώματα. Ξέρουμε το τι δημιουργούμε από την αρχή της περίοδου. Δουλεύουμε πάρα πολύ επαγγελματικά, με αρκετά νεαρά παιδιά και έχουμε ένα πλάνο πάνω στο παιχνίδι μας.
Σίγουρα δεν μπορεί πάντα να είσαι καλός. Αλλά προσπαθούμε τουλάχιστον μέσα από τη δουλειά να γινόμαστε καλύτεροι. Όσο για κάποια ακούσματα όλης της εβδομάδος ότι η ομάδα μετά από δύο ήττες τα διέλυσε όλα, δεν μπορούμε να ισοπεδώνουμε ότι έχουμε φτιάξει πάρα πολύ καλά αποδυτήρια. Και εγώ προσωπικά σαν αρχηγός με πειράζει πάρα πολύ όταν όλη τη βδομάδα ακούγεται δεξιά και αριστερά ότι στα αποδυτήρια, τα αποδυτήρια έχουν χαλάσει.